Νομίζω, ή μάλλον δεν νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι πρέπει να έχουν σχέση. Τσακώθηκες με τον άλλον? Αχ, δεν υπάρχει άλλος, πόσες φορές θα το πω. Αυτό που πρόσεξα αμέσως ήταν τα χείλη σου. Είχα πάντα την περιέργεια να δω πώς θα ήταν ένα φιλί μαζί σου. Ήτανε τέλεια που ήρθες. Κάτι μου κρύβεις και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Ότι μου λες ψέματα και μπορώ να το αποδείξω αυτό. Μια ζωή τους κάλυπτα όλους, είτε το άξιζαν είτε όχι. Σε παρακαλώ, κλείστε το θέμα τώρα και βάλε εδώ όχι, την τελεία. Πέτα. Θα μας εγκαταλείψεις δηλαδή? Ό,τι και να γίνει πάντως είσαι μάνα μου. Θα είμαι κοντά σου όποτε και αν με χρειαστείς. Ενώ στη ζωή σου, όχι στη δουλειά. Και σένα ανησυχώ. Θα αφήσει τη σιγουριά σου και θα βγεις στην αγορά μόνος σου. Σε αυτή την ηλικία. Δεν το φοβάμαι αυτό. Εξάλλου είναι ένα ρίσκο που πρέπει να το πάρω. Τελειώσατε? Δεν ήθελα να σας αναστατώσω. Και ούτε έρχομαι κάθε μέρα. Αλλά τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, δουλεύει συνέχεια. Γι' αυτό χάρηκε που με είδε. Ναι, το είδα αυτό και... υπό άλλες συνθήκες θα το θεωρούσα φυσικό, αλλά τώρα... η οικογένειά μου διαλύεται, η εταιρεία καταραίει. Περιμένω λοιπόν από τον άνδρα σας να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη δουλειά μας. Μπορείτε λοιπόν να πάτε να δουλέψετε. Μη σας κρατάω. Χάρηκα που σας ξαναείδα. Κι εγώ. Τι λάκι είναι αυτό, μπορείς να μου πεις? Δεν καταλαβαίνω, ποιο είναι το πρόβλημα? Κάθεσαι και χαζολογάς με την κυρία σου και μέχρι σε μένα να περιμένω. Είχαμε να τελειώσουμε μια συζήτηση. Άσε που αν την έδιωχνα μπορεί να υποψιαζόταν τίποτα για μας. Κατάλαβα. Η γλυκιά σου γυναικούλα έχει πάντα προτεραιότητα. Ακριβώς. Όπως και για σένα ο αντρούλης σου. Τα έχουμε πει αυτά. Ακόμα και έχεις μείνει. Αφού σου είπαμε το Μάνο χωρίζουμε. Ακόμα περιμένω μια αντίδραση από σένα. Ελένα, η Μελίνα είναι γυναίκα μου. Η μητέρα του παιδιού μου. Και εγώ τι είμαι δηλαδή? Καμία τυχαία? Όταν κορόιδευα το Μάνο για να σου βρω λεφτά μου να καλεί, ε! Όταν έκανα συνωμοσία για να πάρεις τη δουλειά. Σταμάτα σε παρακαλώ, μπορεί να μας ακούσουν. Μόνο αυτό σε νοιάζει? Σταμάτα να μου πουλάς τρέλα, Σταθή. Σε έχω ανάγκη. Κυρία Καλυφατίδη, δεν ήξερα ότι είστε εδώ. Μόνο εσύ μας έλειπες τώρα. Αμάντα, μπορείς να μας αφήσεις, παρακαλώ? Έχουμε μια συζήτηση, δεν το βλέπεις? Με συγχωρείτε. Στους υπαλλήλους σου να μπαίνουν μέσα χωρίς να χτυπάνε. Τι το κάναμε εδώ πέρα? Για όνομα του Θεού, ηρέμησε πια! Έλα εδώ, έλα εδώ. Κάτσε κάτω. Έλα εδώ. Έλα, σε παρακαλώ. Κάτσε. Και πες μου τι θέλεις. Νόμιζα ότι δεν θα αρχώσουν. Ήμουνα περίεργος να δω τι με θέλεις. Να σου πω ότι τελικά μου έχεις κάνει πολύ μεγάλο κακό. Και το θυμήθηκες τώρα μετά από τόσο καιρό? Κοίτα, ήθελα λίγο χρόνο να δω το πράγμα στην πραγματική του διάσταση. Να ηρεμήσω, να τα συνειδητοποιήσω. Sorry κιόλας, ρε λιπηδάκι, αλλά τι με φώναξες εμένα για μοναδική ψυχανάλυση? Κοίτα, Τζόρτζι, μετά από όλα αυτά που έκανες, δεν σε παίρνει να πουλάς και ξυπνάδες. Νομίζω ότι θέλεις να μιλήσουμε και να τσακωθούμε. Ναι, θα μιλήσουμε αν είσαι λίγο συνεργάσιμος μαζί μου. Άντε, σ' ακούω. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση μόνο. Ρίχτη. Τουλάχιστον αυτό το χρωστάω. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί είπες όλα αυτά τα ψέματα στον Στέφανο. Τι είχες να κερδίσεις, ποιο ήταν το συμφέρον σου? Ξέρεις γιατί. Ήμουν καψούρης μαζί σου γι' αυτό. Μάλιστα. Θες δηλαδή να μου πεις ότι δεν σε έβαλε κάποιος άλλος να το κάνεις? Καλημέρα. Πώς είμαστε σήμερα? Μια χαρά. Έχεις δουλειά? Όχι ακριβώς. Μόλις τελείωσα τις επισκέψεις. Θα κάτσεις μαζί μου να μου διαβάσεις? Ζαλίζομαι και οι γραμμές σου χορκιδάνε. Θα κάτσω, αλλά για λίγο.
Σοκολατάκι. Όχι, ευχαριστώ. Μου το έφεραν οι κυρίες από το ίδρυμα. Ναι, αλλά έχω παχύνει και πρέπει να προσέχω. Φίλιο, σε πάω πάρα πολύ, το ξέρεις. Δεν με κοιτάς έτσι. Σου θυμίζα πάλι τη φίλη σου την ορφανή. Ναι, της μοιάζεις. Είναι και εκείνη τόσο όμορφη όσο εγώ. Είναι. Γιατί δεν τη φέρνεις καμία μέρα που εδώ να μου κάνει παρέα. Δεν γίνεται αυτό, δεν μιλάμε πια. Ήρθε η στιγμή να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η γυναίκα που πας να παντρευτείς είναι δικιά μου. Με την ελπίδα είμαστε μαζί από παιδιά και την αγαπάω σαν τη ζωή μου. Και δεν μπορώ να βλέπω τα βρωμόχερά σου πάνω της. Λες, Ρογέλη. Γιατρέ. Γιατρέ, τι θα γίνει, θα μου διαβάσεις. Ναι, βέβαια. Για δείξε μου πού είχες μείνει. Εδώ. Λοιπόν, τρεις μέρες μετά, ο γάτος δεν έχει κουνήσει ούτε την ουρά του. Ο διευθυντής του νοσοκομείου αρνήθηκε να φωνάξει την πυροσβεστική, φοβούμενος το κόστος της γνωστοποίησης του περιστατικού. Συζητάμε τόση ώρα τα ίδια και τα ίδια. Ζήλευα το φλόρο του γιατρού, γι' αυτό σου έκανα χαλάστρα. Γιατί τον ζήλευες, ένιωθες κατώτερός του? Ας πούμε ότι αν ήξερε ότι τάχεις με αυτόν, αποκλείεται να γίνεις να κοιτάξεις κάποιος σαν και εμένα. Μάλιστα. Ελπιδάκι, επειδή δεν καταλαβαίνω τι με θέλεις, λέω να την κάνω γιατί έχω και κάτι δουλίτσες. Ναι, θα κάτσεις να με ακούσεις. Άλλωστε μου το οφείλεις. Εξαιτίας σου χώρισε με τον Στέφανο, μου έχεις κάνει πολύ μεγάλο κακό. Δεν φταίω γι' αυτό εγώ. Δεν θα σου είχε πολύ εμπιστοσύνη ο άνθρωπος. Πας να βγεις και από πάνω μετά από όλα αυτά που έκανες. Δεν το πιστεύω. Δεν έχω καμία όρεξη για τσακωμούς. Πες μου τι θέλεις να τελειώνουμε. Ωραία. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα προσπαθούσες να με καταστρέψεις εσύ. Εσύ που μεγαλώσαμε από παιδιά μαζί. Ούτε από σένα το περίμενα, ούτε από την Ξένια. Τσακωθήκατε με την Ξένια? Δεν το ξέρω αυτό. Εσείς ήσασταν σαν αδερφές. Πώς έγινε? Παραπάνω και από αδερφές. Τι τόσο φοβερό σου έκανε για να τσακωθείτε? Τα έφτιαξε με τον άντρα που ήμουν έτοιμη να παντρευτώ. Τι έκανε? Με τον Στέφανο. Ξένια. Η Ξένια, με το που χωρίσαμε τα έφτιαξε μαζί του και μάλιστα είναι και πάρα πολύ καλά. Αποκλείεται. Κάποιο λάθος κάνεις. Δεν κάνω λάθος, Τζορτζή. Με την Ξένια είμαστε μαζί στη σχολή, τη βλέπω σχεδόν καθημερινά. Ο Στέφανος έρχεται, την παίρνει, φιλιούνται μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Δεν είναι δυνατόν. Να σου έκανε τέτοιο πράγμα. Άλλωστε, εγώ είμαι η καμένη σε αυτή την ιστορία. Ναι, εσύ είσαι η καμένη. Και εσύ όμως ταράχτηκες πολύ, γιατί? Μάλλον, τελικά δεν την ήξερες τόσο καλά την Ξένια όσο νόμιζες, ε? Πρέπει να φύγω. Ναι, δεν τελειώσαμε την κουβέντα μας. Η παράτα μας. Ο δικηγόρος μου είπε ότι σε αυτή τη φάση δεν με συμφέρει να προχωρήσω στο διαζύγιο. Δεν καταλαβαίνω. Ότι ο Μάνος δεν είναι σε θέση να μου δώσει καμία διατροφή της προκοπής τώρα. Μάλιστα. Γιατί μου τα λες όλα αυτά? Αφού από ό,τι φαίνεται θα αργήσεις να πάρεις διαζύγιο, μην προτρέχεις. Δεν ήρθα για να μου δώσεις συμβουλές. Κάτι άλλο περιμένω από σένα. Δεν έχεις τίποτα να μου πεις. Θα τρελαθώ, δεν ξέρω τι να κάνω. Λυπάμαι. Είναι δικό σου το θέμα και πρέπει να αποφασίσεις μόνη σου πώς θα το χειριστείς. Γιατί είσαι τόσο ψυχρός? Δεν ακούς τι σου λέω? Με το Μάνο το διαλύουμε. Θα είμαι επιτέλους μόνη μου για να είμαστε μαζί. Γιατί δεν χαίρεσαι καθόλου? Γιατί είμαι κι εγώ παντρεμένος και δεν έχω σκοπό να χωρίσω. Οπότε... Δεν το σκέφτεσαι καν. Τότε γιατί μου είπες ότι με αγαπούσες και ότι θα είμαστε μαζί για πάντα? Σταμάτα, σε παρακαλώ. Δεν είναι ούτε η ώρα ούτε ο τόπος για αυτή τη στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ας μας ακούσουν όλοι. Σε χρειάζομαι. Σε θέλω δίπλα. Σφίξε με μόνο μου. Μην μου φέρεσαι σαν να είμαι ξένη.
Φίλα με, μωρό μου. Φίλα με. Μην αφήνεις έτσι. Ελένα, όχι, δεν γίνεται. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Γιατί, πες μου το λόγο, γιατί. Η σχέση μας έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Για το καλό και τον δυο μας πρέπει να το πάρεις απόφαση. Γιατρέ, τι να κάνω με την ασθένεια στο 303? Ρώτα τον Ανδρέαδη. Εμένα η βάρδια μου τελείωσε. Ο κύριος προϊστάμενος έχει βγει. Τι πρωτότυπο. Καλά, έρχομαι αμέσως. Ακόμα σπίτι είσαι, ευτυχώς. Ναι, είχα ξεχάσει το κινητό μου και ήρθα να το πάρω. Μην έχουμε πάλι καμιά παρεξήγηση. Λοιπόν, ξεκινάω, έτσι. Μην ξεκινήσει καλύτερα. Προέκυψε κάτι και ο Σωτήρης ο συνήθως την έχει κομπανήσει. Οπότε θα καθυστερήσω. Δηλαδή δεν θα βρεθούμε. Θα προσπαθήσω, αλλά σου λέω δεν ξέρω πότε θα τελειώσω. Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα. Κύριε Βολτίτσα, δεν πειράζει. Περιμένω. Εδώ είναι το καθιστικό, βλέπετε. Είναι ευρύχωρο και φωτεινό, όπως και η κρεβατοκάμαρης. Λοιπόν, εδώ θα μπει η τραπεζαρία, εδώ μπουφές και εδώ ένα τραπεζάκι. Είμαι σίγουρος ότι με το γούστο σου, όποιο διαμέρισμα και να σου δώσω, θα το κάνεις κουκλί. Αυτό θέλω. Μου αρέσει. Το ανατολικό δωμάτιο θα είναι του Μπέμπι, εντάξει? Περίμενα, αγάπη μου. Δεν το αγοράσαμε ακόμα το σπίτι. Σου αρέσει όμως, έτσι δεν είναι? Ωραία. Είστε μια χαρά. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Τι να κάνω. Μέχος ο Σωτήρης. Εσύ πώς και από εδώ, από Γιβαντινή, δεν είσαι?
Πήγα να κάνω έκπληξη στον άντρα μου, αλλά απέτυχα. Και είπα αντί να γυρίσω σπίτι, να έρθω μια ώρα αρχίτερα, μπας και ξεμπερδέψω κάποτε. Έγινε κάτι με το Στάθη? Τίποτα το ιδιαίτερο. Εγώ εκνευρίστηκα. Ήταν κάπως περίεργο το κλίμα στη δουλειά του. Δηλαδή? Αυτή η γυναίκα του αφεντικού του, η θεία της δικιάς σου, φαινόταν κάπως αλλοπρόσαλα. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να καταλάβω πού βρήκε τόσο θάρρος. Άσε, γιατί και εγώ τα έχω πάρει με την Ξένια. Μάλιστα είχα ραντεβού να το συζητήσουμε, αλλά το ακύρωσα επειδή με έχασε ο Σωτήρης. Ναι, πήγαινε, παιδί μου, να λαμβάνω εγώ εδώ. Σίγουρα? Ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, Μελινάκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πώς είμαστε, Γιουλία? Πολύ ενδιαφέροντα τα νέα πιάτα. Αλλά και τα παλιά μια χαρά ήταν. Δεν προλαβαίναμε τις παραγγελίες. Γιατί αυτή η αλλαγή? Κώστα, σκέφτομαι να ανανεώνω το μενού μια φορά το μήνα, ώστε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των πελατών. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Εσύ τι λες? Αρέσει. Το ξεκινάμε και βλέπουμε πώς πάει. Πολύ ωραία. Επίσης, σκέφτομαι να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο μενού. Δηλαδή, να βάλουμε τα κυρίως σε αυτή την κατηγορία και να βάλουμε τα πρώτα εδώ. Καλησπέρα. Τι κάνουν οι εγκέφαλοι του μαγαζιού? Τα βρήκατε επιτέλους εσείς οι δύο? Όπως φαίνεται. Δόξα τω Θεώ. Δεν είναι ωραίο να γκρινιάζετε, ούτε για τα νεύρα μας, ούτε για το καλό του μαγαζιού. Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, πώς είσαι σήμερα? Μια χαρά, όλο καλά. Και από ό,τι βλέπω και εσύ έχεις τα κέφια σου, ε. Τώρα που μείναμε μόνοι μας, ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για χθες. Παρά ήμουν διαχειτική. Ναι, εννοείς το... Ναι, εννοώ το φιλί που σου έδωσα. Σε πείραξε? Όχι βέβαια, δεν με πείραξε καθόλου, αλλά με παραξένεψε λίγο. Γιατί όλη αυτή η ξαφνική αλλαγή? Μη βιαστείς να το πάρεις απάνω σου. Δεν είχα σκοπό να στην πέσω. Όχι βέβαια, εννοείται, σε πιστεύω. Και ο πιο γοητευτικός άντρας στον κόσμο να ήσουν, το έχω σαν αρχή να μην μπλέκω ποτέ τα αγκομενικά με τη δουλειά. Σωστό αυτό, πολύ σωστό. Βέβαια, οι πράξεις σου δεν συμβαδίζουν με αυτά που λες. Μπορείς να το δεις σαν μια κίνηση συμφιλίωσης από τη μεριά μου. Τι λες, θες να αφήσουμε τον πόλεμο και να ξεκινήσουμε μια επικοδομητική συνεργασία? Πολύ ενδιαφέρουσα φιλική προσέγγιση. Πάντως, χαίρομαι που επιτέλους ερχόμαστε λίγο πιο κοντά. Φιλικά, λοιπόν. Φιλικά. Ρε καλώς τι... Πέρασε. Πώς από εδώ, δεν σε περίμενε. Μην το πεις τη μαμά, αλλά έκανα κοπάνα τις δύο τελευταίες ώρες. Ο θείος είναι εδώ? Όχι, το παιδί είναι ελεύθερο. Ναι. Πέρασε. Πρέπει να μιλήσουμε. Ωραία, έλα, πέρασε. Κάθισε. Λοιπόν, είμαι όλος αυτιά. Θυμάσαι τη συμφωνία που είχαμε κάνει? Ότι αν κάποτε βρω αγόρι, θα το τσεκάρεις για να μου πεις τη γνώμη σου. Μη μου πεις, άσε με να μαντέψω. Έγινε το μοιραίο με το ροκά που λέγαμε. Βγήκαμε ραντεβού και με φίλησε κιόλας. Που μάλλον αυτό σημαίνει ότι τα έχω. Αχ, η μικρή μου εγγονούλα είναι ερωτευμένη. Όχι και ερωτευμένη. Τότε γιατί λάμπεις? Γιατί μου αρέσει πολύ ο Γιάννης, παππού. Είναι τέλειος. Τέλειος, ε. Τότε γιατί πας να μου τα γυρίσεις? Γιατί νιώθω λίγο περίεργα. Να, ο Γιάννης είναι πιο προχωρημένος από μένα. Που εγώ βασικά είμαι άσχετη. Και φοβάμαι να πέσω με τα μούτρα. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να προχωρήσω τη σχέση. Έλα, Ξένια, είσαι σπίτι? Όχι, στον δρόμο είμαι. Είπα να περάσω από το γραφείο. Α, καλά. Γιατί εγώ ξεμπέρδεψα. Οπότε, άμα θέλεις ακόμα να τα πούμε, μπορώ. Φυσικά και θέλω. Ραντεβού στο γνωστό καφέ. Οκ. Okay. Ξεκινάω τώρα αμέσως. Τα λέμε εκεί. Εντάξει, τα λέμε εκεί. Μάλλον θα φτάσω νωρίτερα, οπότε θα σε περιμένω. Yeah. Τότε να του ζητήσεις, παιδάκι μου, να το πάτε σιγά σιγά. Είσαι μικρή ακόμη. Χρειάζεσαι χρόνο. Και κάποιον να τον ξέρεις καλά και να είσαι σίγουρη ότι σε αγαπάει. Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις. Η μητέρα τι λέει? Μη μου πεις ότι δεν έχει ιδέα.
Όχι. Μόνο σε σένα το λέω. Και αυτό γιατί ξέρω ότι είσαι cool και δεν φρικάρεις. Σαν να μιλάω σε ένα φίλο μου που όμως είναι μεγάλος και σοφός. Αφού μου έχεις λοιπόν εμπιστοσύνη, θα με αφήσεις να το γνωρίσεις αυτό το αγόρι, έτσι? Ναι, θέλω. Αλλά με έχει που με έχει για μαμόφρευτο. Ντρέπομαι. Όχι, παιδάκι μου, μη φοβάσαι, δεν θα σε εκθέσω. Απλώς όταν θα έχεις ραντεβού μαζί του, θα μου πεις να έρθω κι εγώ. Δεν θα κάτσω μαζί σας. Θα κάτσω σε ένα κοντινό τραπέζι για να μπορώ να τον παρατηρώ, να τον τσεκάρω, κατάλαβες? Αν είναι έτσι, εντάξει. Θα με ενημερώσεις λοιπόν? Ναι, στο υπόσχομαι. Βιάζομαι, έχω πρέπει να πάω στο μαγαζί. Περίμενε λίγο. Πες μου τι έγινε με τον Τζόρτζι, τσίμπησε? Α, δεν μπορείς να φανταστείς κατευθείαν. Έπρεπε να τον δεις πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι ο Στέφανος θα έχει μαζί με την Ξένια. Αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και θέλω να στην πω, θα τα πούμε αργότερα. Πες μου μόνο αυτό. Τελικά παραδέχτηκε ότι τα έχει μαζί της, ναι ή όχι? Όχι ακριβώς. Αλλά εγώ από όλη τη συζήτηση σιγουρεύτηκα πια. Α, ωραία. Οπότε το μόνο που μας μένει είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει. Δεν έχω καμία αγωνία. Είναι ζώρικος, δεν θα την αφήσει έτσι την Ξένια. Φεύγω. Συγγνώμη, Μουσίτσα. Για πού το έβαλες έτσι για το μαγαζί? Ναι, τι έχω? Α, Μουσίτσα μου, ήρθες για να μου ετοιμαστείς για το χάρι, ε? Ντοριτά, μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Είπαμε ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχω καμία σχέση. Και για ποιο βάφτηκες έτσι? Για κανέναν. Α, ωραία. Κατέβασε και τον ντεκολτέ λίγο να τον εντυπωσιάσεις. Ποιον? Τον κανέναν. Όμως πω τίποτα τώρα. Τι συμβαίνει? Δεν σε βλέπω και πολύ ενθουσιασμένη. Δεν χαίρεσαι για τους δικούς σου? Φυσικά και χαίρομαι για την οικογένειά μου. Απλώς είμαι λίγο κουρασμένη. Δεν πέρασα και λίγα το τελευταίο διάστημα. Και όλη αυτή η κατάσταση με τους γονείς μου με έχει εξουθενώσει. Κάνε λίγη υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Μακάρι. Μακάρι, γιατί δεν έχω άλλες αντοχές. Με τους γονείς σου τι σκέφτεσαι να κάνεις? Έχω την αίσθηση ότι το φοβάσαι κάπως αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι πως ναι. Είναι περίεργη η κατάσταση. Μπορεί η γιαγιά μου να θώθηκε, αλλά ουσιαστικά αυτοί βγήκαν χαμένοι. Πρέπει να τους συναντήσεις, αγάπη μου. Μόλις ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, κανόνισε μια επαφή και σίγουρα θα βρεθεί κάποια λύση. Άδικος κόπος. Ειδικά τώρα θα είναι πιο τσαντισμένη και με μένα και με τη γιαγιά. Αυτό αποκλείεται. Ό,τι και αν έγινε, σε κόρη τους. Είναι γονείς και ξέρουν να συγχωρούν. Έτσι λες? Φυσικά. Θα χαρούν πολύ αν γυρίσεις κοντά τους. Αρκεί βέβαια να το θέλεις κι εσύ. Τέλος πάντων, μπορούμε να με το συζητήσουμε άλλο αυτό το θέμα? Ξέρεις ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις. Ό,τι πεις. Απλώς το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί από μόνο του. Και το μόνο που κάνεις είναι να χάνεις χρόνο. Ναι, αλλά κερδίζω ευτυχία. Με κάθε λεπτό που βρίσκομαι κοντά σου. Σηκώρεμε στα φύλλα και προσούτο. Ναι, για ορεκτικό. Όπως και οι γαρίδες με ντοματίνια και λάιμα. Πώς φαίνεται? Ένα θα σου πω. Το μενού σου πετάει. Ώρες-ώρες σκέφτομαι πόσο τυχερή είμαι που έχω πατέρα ιδιοκτήτη και μπορώ και τρώω ό,τι και όσο θέλω εδώ μέσα. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Τότε, αφού έχεις όρεξη, κάποια στιγμή θα σου κάνω κάτι. Θα σου φτιάξω κάτι να δοκιμάσεις. Καλημέρα. Τι έπαθε, μικρή? Συμβαίνει κάτι? Δεν νομίζω, γιατί? Δεν την είδες? Με το ζόρι είπε μια κουβέντα και κρέμασε τα μούτρα κάτω. Σε χαιρέτησε, δεν σε χαιρέτησε? Τι άλλο μπορεί να κάνει δηλαδή? Πώς κάνετε μενάδε? Ήταν χαρούμενη και μόλις μας είδε δίπλα-δίπλα τσαντίστηκε. Σαν κάτι να την πείραξε. Μπα, δεν νομίζω. Μάλλον σου φάνηκε. Οκ, ό,τι πεις.
Όταν βρεθείτε, εξήγησέ τη, σε παρακαλώ. Είμαι αφεντικό τη και οφείλει να μου φέρετε καλύτερα. Με ευγένεια. Από όσο γνωρίζω, αντιμετωπίζει κάποια προσωπικά προβλήματα τελευταία. Και τώρα με συγχωρείς. Οκ, ό,τι πεις. Άλλωστε εσύ την ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο ή θα τρέξεις όλη μέρα με τη γιαγιά σου? Δυστυχώς κάτι τέτοιο βλέπω να γίνεται. Φοβάμαι ότι για λίγο καιρό θα χαθούμε. Μου τη πάει. Θέλω να είμαστε συνέχεια μαζί. Δεν το ξέρεις. Κάτι έχω ακούσει. Θα μπορούσε βέβαια να μου το θυμίσεις πάλι. Είσαι μεγάλος παραπονιάρης, το ξέρεις. Και ζηλιάρης, γι' αυτό πρόσεχε. Ναι, αλλά στην περίπτωση της γιαγιάς μου δεν κολλάει αυτό. Αφού ξέρεις ότι το πρώτο διάστημα πρέπει να είμαι κοντά της. Να τη βοηθήσω να προσαρμοστεί. Ξέρει πόσο τυχερή είναι που σε έχει. Μπα. Πώς να τους το έλεγες εσύ? Δεν νομίζω πως έχει αμφιβολία. Σε αυτή την υπόθεση την έχει στρίξει όσο κανένας άλλος. Θα το αναγνωρίσει σίγουρα. Σχετικά με αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μπορώ να μάθω τι πήγες και έκανες? Έχει καμία σημασία? Δεν μου τα λες καλά, Ξένια. Πώς έφτασες εσύ σε αυτούς τους ανθρώπους που βρήκες στην άκρη? Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, θα σου πω όταν βγεις έξω. Δηλαδή πολύ σύντομα. Δεν τέλειωσε η κουβέντα μας. Αν όντως βγω από εδώ μέσα, έχουμε πολλά να συζητήσουμε στο σπίτι. Μακάρι να έχεις δίκιο. Εγώ στη θέση σου θα ήμουν σίγουρος. Πάλι σε κίνηση έπεσα. Τι έγινε, είπε τίποτα έναν σπαργισά? Μη φοβάσαι, δεν σε κατάλαβε. Σήμερα έχει άλλες ασχολίες. Και εσύ γιατί το λες με το τσαντίλα? Άμα σου πω τι έγινε. Τι έγινε? Τι έγινε, παιδάκι μου, και με έσκασες? Τα έχω πάρει τελείως με το Χάρη. Με το που μπήκαμε στο μαγαζί, τον είδα αγκαλιά μαζί με την Άνση. Πλάκα κάνεις. Αφού αυτοί οι δύο μισιούνται. Έτσι νόμιζα κι εγώ, αλλά από ό,τι φαίνεται άλλαξαν τα πράγματα. Δηλαδή τι? Τα βρήκανε? Τα παραβρήκανε, θες να πεις. Καλά, είσαι σίγουρη? Γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Τωρίτα, σου λέω, τους είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Μπήκα μέσα, ήταν αγκαλιά και έκαναν ότι μιλούσαν. Είσαι δηλαδή σίγουρη εσύ ότι παίζει κάτι πονηρό? Παιδί μου, του τριβόταν κανονικά, σου λέω. Του την έπεφτε. Είχε βάλει και το χέρι της πάνω στον νόμο του. Να έτσι. Αχα. Δηλαδή, όλη αυτή η κόντρα ήταν ένα ερωτικό αποθυμένο. Από ό,τι φαίνεται, είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Και αυτός πώς αντέδρασε? Πώς ήταν μαζί της? Δεν πήρε από μόνη της θάρρος. Αν δεν γούσταρε, δεν θα την άφηνε να τον πλησιάζει. Ναι, βέβαια, σωστά. Καλά που δεν σε νοιάζει ένα φιλενάδα μου. Βλέπεις, αυτά φοβόμουν και τον έστειλα. Μην παραπονιέσαι. Αν ήθελες, θα μπορούσε να τον έχεις μόνο εσύ. Και να τον του κεριού σου. Αυτός πώς αντέδρασε όταν σε είδε? Με κοίταξε λίγο ένοχα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτή η συμπεριφορά να χαϊδολογιέται μπροστά στα μάτια μου με τη μία και με την άλλη και μετά να έρχεται να λέει ότι με αγαπάει. Ναι. Τώρα τι το ψάχνεις, αφού τον έστειλες? Ναι, αλλά όχι και έτσι, Ρεντορίτα. Όχι και έτσι. Έπρεπε δηλαδή να με αντικαταστήσει αμέσως και μπροστά στα μάτια μου. Έλα, Μιχαλή. Τι κάνεις, γιατί σε ακούω κάπως? Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, έχω πήξει τη δουλειά. Κατάλαβα. Αυτό σημαίνει ότι θα αργήσεις πάλι? Δεν ξέρω. Αν αλλάξει κάτι, θα σε ειδοποιήσω. Γιατί ρωτάς? Με πήρε ο Μίλτος. Μπορεί να μαζέψει τα παιδιά στο σπίτι για να δουν το μάτς, και έλεγα να πάω. Αν δεν κανονίσουμε κάτι, δηλαδή. Όχι, πήγαινε. Εκτός αν προκύψει κάτι, αλλά θέλω να με ειδοποιήσεις όταν αποφασίσεις. Εντάξει. Θα σε πάρω αργότερα. Καλά, δεν σε πιστεύω. Θυμήθηκες και την επέτειο? Δεν το ήξερα ότι έχω παντρευτεί τόσο ρομαντικό άντρα. Ναι, ναι, φυσικά και θα το γιορτάσουμε. Όχι, όχι, μωρό μου, μην μπαίνεις για φασαρίες για μένα τώρα. Προέχει δουλειά σου. Σ' αφήνω τώρα. Ναι, αγαπούλα μου. Ναι, ναι, θα τα πω μετά. Έλα κι εγώ, μωρό μου, γεια. Με τον άντρα σου μιλούσες? Ναι, έχουμε επέτειο γνωριμίας. Α, μπράβο, να ζήσετε. Και γιατί έδωσες γλύκες? Ποιες γλύκες, κανονικά του μιλήσα όπως πάντα. Εγώ άλλα άκουσα. Κάτι αγαπούλα μου, κάτι φυλάκια να του στέλνεις. Βλέπω παρακολούθησες όλη τη συζήτηση. Τι είναι, μωρό μου, μήπως υποψιάστηκε τίποτα για μας και πάνω να του ρίξεις τάχτη στα μάτια? Και από πότε σε ενδιαφέρει εσένα τι κάνω εγώ με τον άντρα μου? Καλά, μην αρπάζεις, μια κουβέντα είπαμε. Ωραία, γιατί για μια στιγμή νόμιζα ότι ζηλεύεις. Εγώ να ζηλέψω αυτόν? Δεν έχω κανένα λόγο. Πάλι καλά.
Εξάλλου δεν σε παίρνει κιόλας. Θα ήταν μεγάλο θράσος. Δεν κατάλαβα το ύφος σου. Γιατί θα ήταν θράσος? Γιατί εσύ, αγόρι μου, το παίζεις σε πολλά ταμπλό. Δεν μπορείς να ζηλεύεις όταν έχεις κι άλλη ερωμένη. Μητέρα, αφού έχεις τρομερή ικανότητα στο να εκμεταλλεύεσαι όλες τις καταστάσεις, το έχεις αποδείξει αυτό. Δεν υπάρχει δόλος εδώ. Μόνο αγάπη. Λυπάμαι που είσαι τόσο προκατηλημένος που δεν μπορείς να το δεις. Μόλις βγούμε, σε θέλω πίσω στη θέση σου. Πότε το αποφάσισες αυτό? Όλες αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ, ξανακέρδισες το σεβασμό μου, μάνα. Σε ευχαριστώ. Αλλά δεν πρόκειται να γυρίσω στην εταιρεία. Θα αφήσεις τη σιγουριά σου για να βγεις στην αγορά μόνος σου. Σε αυτή την ηλικία. Δεν το φοβάμαι αυτό. Εξάλλου είναι ένα ρίσκο που πρέπει να το πάρω. Τι συμβαίνει? Σας ζητάνε στο τηλέφωνο. Ελάτε μαζί μου. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα, που το ξέρω. Όχι, τότε έχεις παράλληλη σχέση. Μπορούμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι και να μην κάνεις ιστερίες. Μια χαρά είμαι εγώ. Μην ανησυχείς. Και αφού ρωτάς, σας είδα από το παράθυρο την ώρα που ήρθε η δικιά σου στο γραφείο. Βλέπεις, δεν ήσουν πολύ προσεκτικός. Μάλιστα. Για πες μου λοιπόν, τι νομίζεις ότι είδες? Τι νομίζω? Καλά, θα με βγάλεις τρελή κιόλας. Σε είδα πως είχε πέσει την αγκαλιά σου. Ότι εγώ προσπαθούσα να την απομακρύνω, αυτό δεν το είδες? Συγγνώμη που δεν ήμουν τόσο παρατηρητική. Τα χάσα όταν είδα ότι έχεις γκόμενα τη γυναίκα του Καλυφατίδη. Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Φυσικά. Η γνωστή ηλίθια τάκα που λέτε όλοι για να καλύψετε τις βρωμιές σας. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Για χαζί με περνάς. Σε βλέπω στο γραφείο αγκαλιά με τη γυναίκα του αφεντικού σου. Τι άλλο θα μπορούσε να σου είναι εκτός από ερωμένη? Πρώην. Σόπα. Και έχει τόσο αέρα, ε. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Προσπαθώ να της τον κόψω. Δεν λέει να καταλάβει ότι χωρίσαμε. Ίσως δεν ήσουν αρκετά σαφής. Κάνεις λάθος. Αν μας άκουγες, θα το καταλάβαινες. Της το είπα. Χωρίσαμε οριστικά. Αυτή σε έφερε στην εταιρεία, έτσι δεν είναι? Αυτή μόνο με ενημέρωσε για την κοινή θέση. Τα υπόλοιπα τα κέρδισε από μόνος μου. Μην ξεχνάς ότι η κυρία Καλυφατίδη μου πήρε συνέντευξη. Ελπίζω να μην εκτίμησε και αυτή τη γοητεία σου, ε. Δεν ξέρεις τι λες. Δηλαδή, νομίζεις ότι δεν βρίσκομαι εδώ με την αξία μου? Αυτό ήταν λοιπόν. Αύριο βγαίνει η απαλλακτική απόφαση. Από σήμερα μέχρι αύριο μας χωρίζουν πολλές ώρες. Καταλαβαίνω πως ανυπομονείτε. Αλλά το τέλος πια είναι κοντά. Προσπαθήστε να το χαρείτε λίγο. Κανονικά θα έπρεπε. Αλλά όλη αυτή η περιπέτεια με έχει διαλύσει. Τώρα δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα, δεν το δω να γίνεται. Θέλω να μου έχετε εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι η φυλακή ήταν μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία για εσάς. Αλλά αύριο τελειώνει. Άλλη μια νύχτα και θα βρεθείτε σπίτι σας. Δεν βλέπω την ώρα. Μου έλειψαν όλα. Η οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου. Θέλω να ξαναβρω τη ζωή μου.